Εδώ είμαστε με την αγαπημένη Μαρίνα Σεραφιμή που σταμάτα, ρε παιδάκι μου. Με την οποία ευτυχώς τώρα μου βάλε την κρέμα αυτή, έχω ξένομαι. Έχω τρομερή φαγούρα. Έχεις άγχος γι' αυτό. Άγχος είναι όλα στο άγχος, θα φύγω εγώ τίποτα άλλο. Εγώ που είμαι και. Ή ακούμπησες κάπου. Πού να ακούμπησω και στα δύο χέρια. Αυτό είναι. Είναι στο κάτι ίδιο το χώρο. Οποίο είναι ένα ψυχολογικό, ψυχοσωματικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι, έτσι. Καλησπέρα είμαστε... και από μένα. Καλησπέρα λοιπόν, κορίτσι μου γλυκό. Καλή Τσικνοπέμπτη να έχουμε, παιδί. Καλή Τσικνοπέμπτη και όχι μόνο. Έκανε ένα λάθος. Sorry. Ναι. Δεν θα κάνουμε σήμερα τα προϋπαντικά. Σήμερα θα κάνουμε τα καλλιντικά. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Tomorrow, tomorrow. Tomorrow, okay. Tomorrow, tomorrow. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Να τα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε, επειδή είχαμε και 15 μέρες, μία με τις βροχές, μία με κάτι μας τύχανε. Είχαμε τα πάντα. Γίνηκαν, το λοιπόν, θέμα είναι πολλά... να είσαι καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και να είμαστε όλοι καλά, αυτό θέλω. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε και στη μέση του Μαρτίου. Αύριο είναι αύριο δεν είναι της γυναίκας η γιορτή. Ναι, αύριο. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε να πούμε πώς να γίνετε ομορφότερες. Έχουμε τρεις καταπληκτικές συνταγούλες. Έχουμε εύκολη κρέμα νύχτας για ρητίδες, peeling σώματος με βανίλια, πολύ ωραίο, ναι. Και ένα τόνικ, μια λοσιόν με μέλι για το πρόσωπο, για μετά τον ντεμακιγιάζ, όταν ξεβαφόμαστε, για να ηρεμεί, να καλμάρει το δέρμα και να έχει και το μέλι που έχει τις σούπερ αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Και αρχίζουμε μία-μία να τη φτιάχνουμε. Την πρώτη κρεμούλα θα χρειαστούμε μία κρέμα βάση φυτική, είτε που έχουμε δείξει πώς έχουμε φτιάξει. Σαν αυτή που έβαλα τώρα. Μπράβο. Πάντως αυτή δεν ξέρω τι έχεις βάλει. Ναι. Θα βάλω κι άλλη. Α, έχω βάλει πορτοκάλι. Ναι. Λοιπόν, είτε μία βάση κρέμας φυτικής, όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενες εκπομπές, είτε μία άλλη βάση κρέμας που εμείς την εμπιστευόμαστε, νομίζουμε ότι είναι καλή. Καλύτερα βέβαια είτε να έχει εθέρια έλαια μέσα, δρώσεις. Έτσι να μην είναι και εντελώς χημική. Με δρώσεις. Αυτή θα την πάρεις μετά, γιατί έχει κι άλλα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 κουταλιές της σούπας, ναι, γάλα, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 10 κουταλιές της σούπας κρέμα βάση φυτική, 5 σταγόνες εθέριο έλαιο μύρο και προαιρετικά, αν έχουμε, μπορούμε να βάλουμε και βιταμίνη ε. Και λέω εγώ ότι αυτή τη στιγμή το εθέριο έλαιο του μύρου, όπως και το λιβάνι, εδώ μπορούμε να βάλουμε μόνο μύρο, είναι για πιο μεγάλες ηλικίες, για πιο όριμες επιδερμίδες, γι' αυτό και κάνει πολύ καλό και για τις ρητίδες. Ωραία. Εάν κάποια κυρία θέλει να κάνει πρόληψη, μπορεί να παραλείψει και τελείως το εθέριο έλαιο ή μπορεί να βάλει ένα εθέριο έλαιο γεράνι, εθέριο έλαιο λεβάντα, που είναι και για πιο μικρές ηλικίες. Όχι ότι θα πάθει βέβαια τίποτα αν βάλει το μύρο. Εντάξει, απλώς το μύρο και το λιβάνι είναι για πιο έτσι όριμες επιδερμίδες. Και την κάνουμε. Αρχίζουμε λοιπόν να την κάνουμε. Εδώ έχω ζεστάνει εγώ ήδη το μέλι, γιατί είχε παγώσει. Το μέλι μαζί με το γάλα. Ναι, γιατί είχε παγώσει και το έβαλα για λίγο, ναι, στο φούρνο μικροκυμάτων. Λίγο. Θέλει πολύ λίγο προσοχή, γιατί φουσκώνει και χύνεται. Λοιπόν, μαζί με το μέλι και το έβαλα λίγο στο φούρνο. Λοιπόν, θα το ρίξω τώρα λίγο εδώ. Μέσα σε αυτή την κρέμα βάση φυτική. Λοιπόν, λίγο, έτσι, ναι, εθέριο έλαιο, ό,τι εθέριο έλαιο θέλουμε όπως είπαμε, θα σου δώσω να το Τι να το κάνω, να το μυρίσω? Να το ανακατέψεις, θες? Οπ, θα βάλω εκεί πάνω. Φέρ το μου εδώ, κοριτσάκι μου γλυκό. Ορίστε, με προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, να μην λερωθείς, μη σου φύγει. Λοιπόν, αυτό είναι και μόνο, το ανακατεύουμε και το διατηρούμε στο ψυγείο. Εάν και εφόσον βέβαια η κρέμα που έχουμε φτιάξει δεν έχει χημικά συντηρητικά. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν θέλει πολλή δουλειά, δεν θέλει, λέει, κόπο, θέλει τρόπο. Ναι, σου έχω βάλει τώρα και πετιγκρέιν, σου έχω βάλει για να είναι πολύ καλό και επειδή θα το βάλεις και εσύ απάνω σου. Να ξαναβάλεις, αυτό θα το πάρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν έχουμε βέβαια μια φυτική βάση, είναι καλύτερο. Να σου πω, στο ψυγείο τη διατηρούμε. Στο ψυγείο να τη διατηρούμε, γιατί έχει και μέσα, ναι, υπάρχει το φυσικό συντηρητικό που πάντα βάζουμε στις δικές μας τις κρεμούλες ή και σε αυτές που, ας πούμε, θα τις έχουμε ήδη αγορασμένες. Αλλά επειδή έχουμε βάλει βρώσιμα πράγματα, όπως είναι το γάλα και το μέλι, βέβαια το μέλι έχει φυσικό συντηρητικό, υπάρχει καλύτερη διάρκεια ζωής στις κρέμες. Παρά αυτά όμως, εγώ θα έλεγα να τη βάζουμε στο ψυγείο, ωραία, να είμαστε σίγουροι. Έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν παθαίνει τίποτα και είναι πάντα φρέσκια. Ωραιότατα. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο, peeling σώματος με βανίλια. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τη βανίλια που βάζουμε στα γλυκά, το στικάκι αυτό. Ναι. Ένα στίκ βανίλια ζαχαροπλαστικής, 1/3 του φλιτζανιού ηλιέλαιο, 1/3 του φλιτζανιού ζάχαρη και μισό φλιτζάνι αλάτι. Θα βάλουμε και αλάτι και ζάχαρη, έτσι.
Είναι ένα ιδιαίτερο peeling. Αδειάζουμε λοιπόν εδώ τη βανίλια μας που μυρίζει υπέροχα. Το αλάτι μας. Ζάχαρη. Λοιπόν, ύλη έλαιο. Νομίζω ότι είμαστε οκ. Okay, θέλεις? Εννοείται ότι θέλω. Άκου τι ρωτάει. Για, κοίτα. Ανακάτεψε το καλά, μύρισε το. Μυρίζει υπέροχα. Η βανίλια ζαχαροπλαστικής μυρίζει τόσο ωραία. Δηλαδή, απλά πολύ ζεστή μυρωδιά. Μήπως θέλει και κάτι λίγο ακόμα. Ναι, θέλει. Να μην το βάζαμε από την αρχή. Ναι, σιγά σιγά. Mm. Το κάνετε να ενσωματώνετε σιγά σιγά. Εγώ να πω ότι και για τις προσφορές που έχουμε με τα δικά μου τα φυσικά καλλυντικά, με την ενυδατική την 24ωρη, με κολαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό, όπως επίσης και με το σέρουμ που κάνει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, με κολαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό, από 100 ευρώ και τα δύο μαζί στα 35 ευρώ. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για τις παραγγελίες και μπορούμε να σας το στέλνουμε πανελλαδικά στο 213-00-36-439. Πολύ ωραία. Και στο 6937-136-888. Ωραιότατα. Πολύ ωραία. Ναι, φυσικές, φυτικές, χωρίς παραμπέν, χωρίς χημικά. Πραγματικά πάρα πολύ. Πολύ ενυδατικά, πολύ καλά προϊόντα, τα οποία είναι φρέσκα και τα δίνουμε σε αυτή την προνομιακή τιμή. Αύριο θα σας έχω και προσφορές και για την ημέρα της γυναίκας και θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό εδώ, να δώσουμε και κάτι σε κάποιες κυρίες που θα πάρουν, οι δύο πρώτες που θα πάρουν τηλέφωνο. Μπράβο. Εσείς βέβαια που θέλετε από όλη την Ελλάδα να έχετε τις κρέμες αυτές τις φυτικές που φτιάχνουμε με σέρου, και το σέρουμ από τα 100 ευρώ και τα δύο μαζί στα 35 ευρώ. Όπω είναι πολύ καλή προσφορά. Πάρα πολύ καλή προσφορά. Να την εκμεταλλευτείτε. Πάρα πολύ καλή προσφορά στα τηλέφωνα στο 213-00-36-439 και στο 6937-136-888. Ωραιότατα. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία μας που είναι τόνικ με μέλι, δηλαδή μια τονωτική λοσιόν με μέλι για το πρόσωπο, μια κουταλιά της σούπας και αυτό το φτιάχνουμε σε δόσεις, σε μονοδόσεις. Άμα θέλουμε να το φτιάξουμε παραπάνω και θέλουμε να το διατηρούμε στο ψυγείο, μπορούμε να αυξήσουμε τις δόσεις. Μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία κουταλιά του γλυκού χυμό λεμόνι και μία κουταλιά του γλυκού νερό, ανθόνερο και από εκεί και πέρα βάζουμε και δύο κουταλιές της σούπας αν θέλουμε προαιρετικά βότκα. Και το λέω τη βότκα. Γιατί βότκα? Γιατί, πιο πολύ evaporated, δηλαδή εξατμίζεται πιο πολύ όταν το ψεκάζουμε, αυτές τις τόνικ, όταν τις ψεκάζουμε, να εξατμίζεται, να νιώθουμε αυτή την φρεσκάδα. Μάλιστα. Που νιώθουμε μετά. Αυτό και μόνο όμως σε κάποια δέρματα που μπορεί να μην ενοχλούνται από το αλκοόλ. Κανονικά μπορούμε να το φτιάξουμε χωρίς αλκοόλ, όπως θα το φτιάξουμε και τώρα. Αλλά αν θέλετε να νιώθετε αυτή τη φρεσκάδα, όπως είναι οι τονωτικές λοσιόν που περιέχουν αλκοόλ από το εμπόριο, μπορείτε να βάλετε βότκα. Δύο κουταλιές της σούπας, βότκα. Και πάμε να το φτιάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, το μέλι μας. Αυτό δηλαδή, πού θα το... Μπορούμε ό,τι μείνει να το βάλουμε σε ένα βαζάκι και να το βάλουμε στο ψυγείο. Μπορούμε να το κάνουμε για μία φορά. Για μία-δύο φορές. Τρεις φορές το πολύ. Εντάξει. Μετά το ξαναφτιάχνουμε. Ωραία. Η βότκα βέβαια είναι και φυσικό συντηρητικό. Αν θέλουμε να φτιάξουμε πιο μεγάλη ποσότητα, μπορούμε να βάλουμε και βότκα. Έτσι, ας το πούμε ότι πρέπει να μπει, γιατί είναι και φυσικό συντηρητικό. Αλλά από τη στιγμή που δεν θέλουμε να το έχουμε και στο ψυγείο μας, μπορούμε να το φτιάχνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν, χυμό λεμόνι. Εδώ έχω φαρακι φρέσκο. Ωραία. Λοιπόν, και θα βάλουμε νερό ή ανθόνερο. Ανθόνερο εγώ θα βάλω. Ανθόνερο. Ναι, ναι. Το βάζω εγώ σαν λοσιόν και είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι. Και αν θέλουμε, όπως είπαμε, και δεν μας ενοχλεί το αλκοόλ, αν θέλουμε να το φτιάξουμε έτσι, το φτιάχνουμε έτσι, αν θέλουμε βάζουμε και δύο κουταλιές της σούπας βότκα. Πώς το βλέπεις, θέλεις? Εννοείται. Ωραία. Αυτό είναι. Το βάζουμε σε ένα βαζάκι, το σκεπάζουμε. Το έχουμε μέσα στο ψυγείο μας, αυτό είναι για μία, δύο, τρεις φορές. Αυτό είναι όλο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Θέλει λιγάκι περισσότερο, ναι. Θέλει λιγάκι, επειδή δεν πειράζει. Λόγω του κρύου θέλει λίγο ζέσταμα. Δεν πειράζει. Ναι. Πάντως το καταλάβατε, είναι πάρα πολύ πάρα εύκολο πολύ στην εύκολο. Παρασκευή του. Εγώ θέλω να πω για την προσφορά. Ναι.
Ωραία. Ωραία, να την ξαναπούμε βεβαίως. Έχουμε την 24ωρη την αντιρρητηδική, την 24ωρη την αντιρρητηδική, την κρέμα με υαλουρονικό, με κολαγόνο, ελαστίνη και πρωτεΐνες με ταξιού, να τα θυμάμαι και λίγο απ' έξω όλα μαζί να τα λέω, και το σέρουμ πάλι με υαλουρονικό και κολαγόνο και ελαστίνη, από τα 100 ευρώ που είναι στα 35 ευρώ, στο 213-0036-439 και στο 6937-136-888 και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί και αύριο θα έχουμε προσφορές τέτοιες. Αλλά εσείς σημειώστε και τα τηλέφωνα για τις παραγγελίες σας που είναι χωρίς χημικά, χωρίς πρόσθετα, όλα είναι φρέσκα και φυσικά. Και αύριο θα έχουμε και ένα διαγωνισμό για τους 2-3 πρώτους. Τρεις εξαιρετικά, πρώτες, εξαιρετικά. Για την ημέρα της γυναίκας. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε με τη Μαρίνα μας θα τα πούμε αύριο. Ωραία. Σε φιλούμε πολύ και πολύ. Πολλά, μας κοβόλησες πάλι το στούντιο. Έτσι, έτσι, έτσι. Υγεία μας κοβολάει. Υγεία, πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια, όλα τα σπεριδόνια. Αναζωογονούμαστε.